Από τι να ξεκινήσω, πέστε μου. Θα σας ρωτάω εγώ. Ναι, άντε, ρώτα μου. Από πού και πότε ήρθατε. Από πού και από πότε πού. Ήρθατε. Ήρθαμε το 1944 εδώ. Από πού. Από το Κιλκής. Ποιος ήταν ο λόγος που σας έκανε να έρθετε από τον τόπο σας. Από τον τόπο μου. Γιατί ήταν φίλος ο πόλεμος τότε. Έλληνες με Έλληνες που πολεμούσανε και η μαμά μου ήταν χείρα, είχε 3 ορφανά, 3 αδέρφια ήμασταν ορφανά, πατέρα δεν είχαμε και φοβόταν εκεί αυτά που γινόταν τότε και μας έφερε εδώ. Και μείναμε εδώ. Μιλήστε μας λίγο για τον τόπο, τον τόπο που γεννηθήκατε. Στο χωριό μου, Χορίγη Κιλκής λέγεται. Ο τόπος που γεννήθηκα. Τώρα δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα, γιατί τότε ήταν η φόβη. Φοβόμασταν που γινόταν εμφύλιος ο πόλεμος. Φοβόμασταν. Το πρωί ερχόταν η δεξή, το βράδυ η αριστερή και καταλαβαίνετε, ξέρεις τώρα, αριστερή και δεξή, ξέρεις. Και φοβόμασταν και κρυβόμασταν. Περιγράψτε μας τον τόπο που γεννηθήκατε. Στο Κιλκής, χωρίγι Κιλκής. Να τον περιγράψετε, να τον περιγράψετε. Α, ένα χωριό ήταν, φτώχεια και μεγάλη τότε. Γεννήθηκα εκεί και σε 4 μου χρόνια ήρθαμε εδώ. Μας έφερε εδώ η μαμά μου. Που γινόταν φίλος ο πόλεμος και φοβόμασταν και ήρθαν εδώ. Πώς ήταν το σπίτι που μένατε. Το σπίτι ήταν... ήμασταν 3 αδέρφια και η μάνα μου η χείρα και την άλλη μεριά καθόταν η γιαγιά μου και εμείς σε ένα δωμάτιο καθόμασταν. Πόσα δωμάτια ήταν στην οικογένειά σας. Πόσα άτομα. Ήμασταν 4, η μαμά και 3 παιδιά. Οι γονείς σας με τι ασχολούνται. Με τα χωράφια, Γεωργία. Όταν ήσασταν παιδί πηγαίνατε σχολείο ή δουλεύατε. Πού. Όταν ήσασταν παιδί δουλεύατε ή πηγαίνατε σχολείο. Πήγαινα σχολείο μέχρι την Τετάρτη. Εδώ πήγα σχολείο. Εκεί πάνω. Που είναι το σχολείο πάνω εκεί πήγαινα. Μιλήστε μας λίγο για τα σχολικά σας χρόνια. Το σχολείο μας ήμασταν... Ωραία το σχολείο, ήταν μια μεγάλη αυλή που είναι εκεί το άγαλμα, πώς λένε, ο Παύλος Μελάς εκεί ήτανε και ήταν πολύ μεγάλη αυλή, το σχολείο ήταν 2 αίθουσες και από την άλλη είχε μια κουζίνα και ήμασταν πρώτη, δευτέρα, τρίτη σε μία αίθουσα και τετάρτη μου φαίνεται και στην άλλη αίθουσα ήταν πέμπτη ή έκτη. Ήμασταν πολλά παιδιά, δηλαδή 4 τάξεις σε μια αίθουσα ήμασταν. Και μας έκανε μια δασκάλα μάθημα. Δηλαδή από εδώ καθόταν η πρώτη, η δευτέρα, η τρίτη και τετάρτη. Τι μαθήματα κάνατε στο σχολείο. Να μου το ακούσουμε, κάναμε τώρα ανάγνωση, αριθμητική, αυτά που κάνετε εσείς τώρα. Γεωγραφία. Δηλαδή στην τρίτη τάξη, όχι στην πρώτη, στην τρίτη τάξη κάναμε αυτό, αριθμητική που λέμε, γεωγραφία, φυσική, ιστορία, ναι. Τι παιχνίδια παίζατε. Παίζαμε κουτσό, το παιχνίδι μας ήταν το κουτσό, παίζαμε αυτά τα, πώς τα λέγανε, το τζαμί. Τζαμί, ναι. Βάζαμε τα τουβλάκια και με την μπάλα. Κρυφτό παίζαμε. Μετά ένα άλλο με τα πετραδάκια που καθόμασταν και μετρούσαμε έτσι και το ρίχναμε κάτω από τα δάχτυλα. Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Ναι, πετραδάκια γράφει. Και το κουτσό που είναι που κάνεις μετά λοιπόν. Και το κουτσό και το άλλο με τετράγωνα. Το κουτσό που πετούσες από το ένα στο άλλο έτσι. Δύο σου έτσι. Ένα ήταν ίσιο το κουτσό, το τζαμί, το κρυφτό, τη γαϊδούρα, την πινακωτή παίζαμε.
Ναι, τη Βελιούρα ξέρεις. Ναι, ναι, στον τοίχο. Αυτά, τη Μέλισσα παίζαμε, περνάει η Μέλισσα, ήμασταν όλα τα παιδιά, χορεύαμε, ωραία ήταν. Φτωχά αλλά καλά χρόνια και αγάπη είχαμε. Τώρα είναι ολομίσος. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άλλο. Ποιο είχε το αγαπημένο σας παιχνίδι? Το αγαπημένο μας το παιχνίδι ο Κουτσός ήταν. Όλα τα παιδιά στον Κουτσό ήταν. Σκινάκι παίζαμε. Πολύ σκινάκι τότε. Όλα τα παιδιά είχαμε το σκινάκι και στο διάλειμμα πηδούσαμε. Ναι. Μπορείτε να το περιγράψετε το αγαπημένο σας παιχνίδι? Ποιο παιχνίδι ήταν αγαπημένο μου? Το αγαπημένο σας παιχνίδι, ναι, ποιο ήταν? Το Κουτσό. Μας το περιγράφετε? Πώς να, δεν ξέρω, πηδούσαμε. Ρίχναμε μια αυτή και παίζαμε. Εντάξει. Τι ρούχα φορούσατε? Ρούχα. Ναι. Ό,τι βρίσκαμε, τι ρούχα είχαμε. Δεν είμαστε τώρα από εσάς μοντέρνες, το να βάζετε και το άλλο βγάζετε. Μετρημένα τα ρούχα ήταν. Τα φτιάχνατε μόνοι σας ή τα παίρνατε έτοιμα? Παίρναμε και έτοιμα, παίρναμε και τα φτιάχναμε μόνοι. Ποιος ήξερε να ράψει? Τα παραγγέλνετε σε ράφτες οι μοδίστρες? Ναι, μας έραβαν τότε μοδίστρες, έτοιμα δεν είχε πολλά. Ύστερα βγήκανε τα έτοιμα. Εσείς πότε φύγατε από το σπίτι σας? Τι? Εσείς πότε φύγατε από το σπίτι σας, όταν παντρευτήκατε? Εγώ όταν παντρεύτηκα εδώ στο σπίτι μου έμεινα. Όπως ήταν το σπίτι μου, παντρεύτηκα εδώ έμεινα. Περιγράψτε μας λίγο τη μέρα του γάμου σας. Μπορείτε... τη μέρα του γάμου σας περιγράψτε. Τη μέρα του γάμου... Παντρεύτηκα, έκανα δύο παιδιά, δύο κόρες, ήμασταν αγαπημένοι με τον σύζυγο, αυτά. Αλλά φτωχικά χρόνια. Μπορείτε να μας περιγράψετε κάποιο ενδιαφέρον ένθυμο, ένα νηφικό τραγούδι ή το νηφικό σας ή κάποιο φαγητό εκείνης της ημέρας? Τι φαγητό? Στο γάμο σας. Στο γάμο? Τι κάναμε, δεν κάναμε τότε τραπέζια, δεν είχαμε. Μόνο στον Αραβόνα μου κάναμε τραπέζι. Στο γάμο δεν είχαμε τραπέζι, στην εκκλησία και την εκκλησία εδώ στο σπίτι. Το νηφικό σας πώς ήταν? Το νηφικό ένα ίσιο στενό. Να σας φέρω τη φωτογραφία να τη δείτε. Γεια μου, φωτογραφία. Το θυμάσαι το Χρήστο, θα φιλική, ναι. Εδώ, με το μυστικό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Και εδώ είμαι αγωνιασμένη. Εδώ. Εδώ είμαι αγωνιασμένη. Εδώ είναι άντρας μου που ήταν πριν να πάει φαντάρος. Είχε μαλλιά, ύστερα του πέθανε το μαλλιά. Έβαλε το φράγκο και του πήρε τα μαλλιά. Άλλο. Ποιο νηφικό τραγούδι είχατε στο γάμο σας? Βασιλική, τραγούδια δεν λέγαμε τότε κούκλα μου, γιατί εμείς είχαμε τη φτώχεια μας, τώρα κάνουμε μεγάλα πράγματα στο γάμο. Τότε ήταν φτωχικά πράγματα, κορίτσι μου. Έτσι. Ναι. Δεν ήταν όπως τώρα. Ετοιμασίες και μεζέδες και πράγματα και μεγαλεία πράγματα. Τότε ήταν φτωχικά τα πράγματα. Μπορείτε να μας περιγράψετε ένα ενδιαφέρον έθιμο? Έθιμο σαν τι, από πού δηλαδή? Από τον τόπο σας. Έθιμο, ξέρω, από το χωριό μου, παράδειγμα, μικρή. Τι κάνατε τα Χριστούγεννα? Ναι, τα Χριστούγεννα. Το γάμος, το Πάσχα. Το Πάσχα. Κοίταξε, το Πάσχα κάναμε ετοιμασία που κάναμε
Νηστεύαμε καταρχή τη μεγάλη Σαρακοστή για το Πάσχα, όλη τη Σαρακοστή νηστεύαμε. Αλήθεια είναι. Και μέχρι τώρα κρατάω την νηστεία. Το Πάσχα μαζευόμασταν συγγενείς και τρώγαμε μαζί, βάζαμε στο φούρνο, πότε κάνανε κατσίκι οι αρνιές μες στη σούβλα. Αλλά πιο πολύ το βάζαμε στο φούρνο. Μια που μιλάμε για έθιμα, να κάνω τώρα εγώ μια δικιά μου ερώτηση. Ναι. Το Πάσχα, όταν βάζατε τα αυγά, ναι, κάνετε τίποτα άλλο. Ας πούμε, ενώ είναι η γιαγιά μου, το Πάσχα βάζει ένα κόκκινο πανί έξω. Και εγώ το κάνω αυτό. Και τώρα ακόμα το κάνω. Μια φορά. Είναι έτοιμο, είναι τη μεγάλη Πέμπτη το βγάζουμε το πανί. Το δένουμε στα κάγκελα και σημαίνει του Χριστού το αίμα. Γιατί εκείνη την ημέρα δεν σταυρώσανε το Χριστό. Ναι. Τη μεγάλη Πέμπτη το σταυρώσανε. Που το πιάσανε και το σταυρώσανε. Που πάμε και στην εκκλησία, δεν πάμε... Περιγράψτε μας μια μέρα της καθημερινότητάς σας. Τι μια μέρα. Μια μέρα, τι κάνετε, ξέρω εγώ, με τους φίλους σας, τι καθημερινά, τα μαθήματά σας, οτιδήποτε. Στο σχολείο ή... Όχι, γενικώ, οτιδήποτε, τι να είναι. Ράβατε, ξέρω εγώ, μπλέκατε, ό,τι να είναι. Εγώ σταμάτησα το σχολείο, πόσο χρόνο, τετάρτη τάξη πήγαινα, πόσο ήμουν, 10. 10, 10, κάπου εκεί. Όχι. 10. 10 χρονών. Και 11 χρονών πήγα σε δουλειά και δούλευα. Και πηγαίναμε λεωφορείο, δεν είχε τότε, περνούσε από τη μοναστηρίου κάτω το λεωφορείο. Εδώ πάνω στο Κορδελιά δεν ανέβαινε λεωφορείο. Τι δουλειά? Πήγα σε ένα εφαντουργείο. Α, ράβοτε. Δεν έραβα. Καθαρίζαμε τα τόπια. Τις βρωμιές, ας πούμε. Κλωστές κόβαμε. Α, ναι. Από 11 χρονών βγήκα στη δουλειά. Πού παιχνίδια και πού χαρές τώρα όπως έχετε εσείς. Δεν ήταν παράνομο τότε. Παράνομο ήταν, αλλά όλα γινότανε. Παράνομο, ξεπαράνομο, θέλανε μικρά κοριτσάκια. Ποια αντικείμενα χρησιμοποιούσατε πιο συχνά? Ποιο ήταν το αγαπημένο σας αντικείμενο? Ποιο, αγαπημένο μου? Ποιο ήταν το αγαπημένο σας αντικείμενο? Κούκλα, έτσι κάτι που να το αγαπούσατε? Δεν έπαιζα με κούκλα μου, ούτε με παιχνίδια έπαιζα με... Σε λέω, ήμουν ορφανή και ήμασταν πολύ φτώχεια. Και δεν είχαμε... Και αν παίζαμε παιχνίδια, παίρναμε αυτά πανιά, παλιά. Και κάναμε μόνοι μας κούκλες. Πού να αγοράσουμε κούκλες και όπως τώρα στις έγινε ένα τωρό παιχνίδια. Τίποτα δεν είχαμε. Με κούκλες, με πανιά κάναμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Ποιες ήταν οι δυσκολίες της καθημερινής σας ζωής που έχετε να αντιμετωπίσετε? Δύσκολα γιατί δούλευα μικρό κορίτσι και δύσκολο. Τώρα 11 χρόνο κορίτσι να σηκώνεσαι και να πηγαίνεις στη δουλειά. Είχαμε δηλαδή την έννοια για να φέρουμε ένα φράγκο στο σπίτι. Τότε ούτε φωτιά είχαμε τίποτε και πηγαίναμε τσέσπου κάτω στη διαλογή και μαζεύαμε, προσπότανε τα τρένα και ξεφορτώνανε τα κάρβουνα, μαζεύαμε κάρβουνα για να φέρουμε στο σπίτι, βάζαμε στη σόμπα για να ζεσταθούμε. Τώρα εσείς, πόσο χρόνο είσαστε? 11, 12, 12, ναι, 12. Στη δικιά σου ηλικία, πού πας? Θα πάρει κάτι γιώτα. Και είχαμε αυτή την έννοια, κούκλα μου. Πηγαίναμε εκεί, παίρναμε ένα τσουβάλι και πηγαίναμε εκεί και μαζεύαμε κάρβουνα να φέρουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα. Πώς παίρνετε τον ελεύθερο χρόνο σας? Δεν είχαμε, να, όταν είχαμε ελεύθερο παίζαμε σε λέω κουτσό και παίζαμε το βράδυ το τζαμί, κρυφτό παίζαμε, αυτό ήταν το αγαπημένο μας τα παιχνίδια και ο χρόνος μας. Το βράδυ παίζαμε, ακουβότανε γέλια, φωνές. Δεν είχε και τόσα αυτοκίνητα, δεν είχε τέτοια, ας πούμε, τώρα να φοβάσαι αργά να αφήσεις το παιδί σου έξω. Τότε δεν είχε φόβο.
όλοι ήμασταν ο ένας με τον άλλο, γνωριζόμασταν, κατάλαβες. Ωραία. Δεν υπήρχε αυτός ο φόβος τώρα που είναι. Τώρα στην αφή μικρό κορίτσι, η μάνα του θα λέει, πού είναι τώρα, πού άργησε, πού πήγε. Τότε εμείς καθόμασταν μέχρι τις 11, 12 παίζαμε. Α, αργά. Ναι, παίζαμε γιατί δεν υπήρχε φόβος. Εκείνη την εποχή τι μαγειρεύατε? Θέλετε να μιλήσετε μαζί μας μια χαρακτηριστική συνταγή του τόπου σας? Κορίτσι μου, από εκεί δεν θυμάμαι τα ποντιακά, ας πούμε, ποια είναι η ποντιακά από εσάς? Και αυτή. Περισσότερες, τρεις. Και η βασιλική ποντιά είναι. Δεν είναι βασιλική. Γιατί? Είναι πιτερλέ. Όταν τελειώνει σε άλλη. Σαν ο μπαμπάς σου, η γιαγιά σου δεν είναι ποντιά. Η βασιλική. Ναι. Η άλλη, πώς θα δίνω? Από την Κωνσταντίνα χώρα. Δεν είναι πόντια η γιαγιά σου Κωνσταντίνα? Όχι. Εγώ πόντια θα ζήκα. Κοίταξε, τα ποντιακά έφυγα με μικρή και δεν θυμάμαι τα έθιμα εκεί πέρα. Αχα. Δεν τα θυμάμαι, κούκλα μου. Το μόνο ξέρεις τι θυμάμαι, να σας πω. Στο χωριό όταν ήμουνα, του Λαζάρου, αυτό μόνο με έμεινε, δηλαδή αυτή η εικόνα από το χωριό μου, γιατί ήρθα εδώ 4 χρόνια, να. Ας ήμουν 3 χρόνια, 3,5, το θυμάμαι που το Αγίου Λαζάρου που κάνανε στρόγγυλα κουλουράκια και τα βάζαμε μέσα σε καλάθι και πηγαίναμε στα σπίτια και μας δίνανε αυτά τα στρόγγυλα τα κουλουράκια. Ας πούμε πως κάνουμε τα Χριστούγεννα με τα κάλαντα. Ναι, με τα κάλαντα, έτσι πηγαίναμε για το Πάσχα και μας δίνανε αυτά τα... Ναι. Το βράδυ όταν μαζευόσασταν όλοι μαζί, πώς το περνούσατε? Θυμάστε να μας πείτε ένα παραμύθι ή ένα τραγούδι ή ένα μύθο που λέγατε εκείνα τα χρόνια? Κοίτα, μαζευόμασταν, η μάνα μας έλεγε παραμύθια το βράδυ. Τηλεόραση δεν υπήρχε, ράδιο δεν υπήρχε. Δεν είχαμε τότε. Να, στη δικιά σας την ηλικία ράδιο δεν είχαμε. Και ήμασταν με την γαζόλαμπα. Δεν είχαμε φώτα. Ναι. Με πετρέλαιο. Κεράκια δεν είχαμε, όχι. Ούτε. Με λάμπα, όχι. Κεράκια, πού ξέραμε κεράκια? Ενώ η μαμά μου έχει πει, είναι κάτι που είναι κάπως έτσι νομίζω. Λαμπίτσες είναι. Λάμπα ήταν. Λάμπα, με πετρέλαιο. Ναι. Ναι, με το φυτίλι και το... Θυμάστε κανένα παραμύθι που σας έλεγε η μαμά σας? Πολλά παραμύθια. Μας έλεγε την κόκκινη σκουφίτσα, μας έλεγε το δράκο, μας έλεγε... Δηλαδή δεν θυμάμαι τα παραμύθια, μας έλεγε παραμύθια. Κανένα τραγουδάκι? Α, τραγούδια δεν τραγουδούσα. Κανένα μύθο που λέγατε εκείνα τα χρόνια, οτιδήποτε, κάτι? Αυτό πολύ τραγουδούσα. Και εγώ το τραγουδούσα στα παιδιά όταν γεννήθηκαν τα εγγόνια μου. Δεν μπορώ να το σημειώσω τώρα. Πολύ εγώ δεν μου είπα. Ναι, αυτό δεν μπορώ να σημειώσω τώρα. Πώς το έλεγα μου το τραγούδι αυτό? Αυτό το τραγουδούσα πολύ. Δεν με έρχεται στο μυαλό τώρα. Για πέστε εσύ μου πώς το θυμηθώ. Σαν τι ήτανε περίπου? Μ' αυτό τα κινήσατε ή πω? Με αυτό το τραγούδι τα κινήσατε? Ναι, όταν τους κοίμιζα. Αυτό είναι λούσα. Μ' άρεσε κιόλας το τραγούδι. Βρε, είναι πολύ γνωστό. Σας τραγουδούσε η μαμά σας εσάς. Σας το τραγουδούσε η μαμά σας? Όχι. Από πού το μάθατε αυτό το τραγούδι? Από το σχολείο, από εκεί το έμαθα. Α, λέγανε και τραγούδια. Ναι. Και στο σχολείο μας λέγανε τραγούδια, αλλά δεν τα θυμάμαι. Οι δάσκαλοι τότε ήταν αυστηροί. Αυστηροί ήταν οι δάσκαλοι. Σας χτυπούσαν? Και δεν μας χτυπούσανε, αλλά κοίταξε, όταν δεν ήξερες το μάθημα, είχανε μια βέργα και έλεγε, γιατί δεν... Άμα πήγαινες αδιάβαστη, έλεγε, άνοιξε το χέρι σου και σε έδινε μια στο χέρι. Ναι, χτυπούσανε. Αλλά άλλοι, ας πούμε, βάζανε και τιμωρία τα παιδιά. Ναι. Τα βάζανε στα γόνατα έτσι. Εγώ θυμάμαι πάντα πήγαινα διαβασμένη. Δεν έκατσα τιμωρία, έτσι. Καλή δεν ήμουνα, αλλά διάβαζα, ναι. Και τους βάζανε τιμωρία έτσι. Και εμείς επειδή ήμασταν σε μια αίθουσα μεγάλη τόσες τάξεις,
3-4 τάξεις ήμασταν και ο αδερφός μου πάντως ήταν σκράπα, δεν ήξερε τίποτε. Και περίμενε εγώ να γυρίσω να τον κοιτάξω κρυφά από τη δασκάλα, να τον πω, ή στον πίνακα μου σηκωνότανε και τον έλεγα, αλλά δεν καταλάβαινε. Εκείνος έλεγε, Θεοδωρίδη, κάτσε τιμωρία, και τον έβαζε. Και αν άνοιξε το χέρι σου, χτυπούσαν. Δυνατά. Καλά, όχι δυνατά, αλλά πάντως με τη βέρκα χτυπούσαν. Το είχαν αυτό οι δάσκαλοι τότε. Και τώρα με χτυπήσει, κάνουν παράπονο οι γονείς, γιατί χτύπησε στο παιδί μου. Ναι. Έτσι. Ναι, άμα χτυπήσει. Αλλά κοίτα, τώρα κι εσείς, τώρα δεν λέω εσύ ας πούμε, τους δασκάλους δεν τους σέβεστε. Τώρα εδώ που τα λέμε, εγώ πάντα και τα εγγόνια μου τα λέω. Ακούω που λένε και λόγια αυτά, εμείς τους δασκάλους τους σεβόμασταν. Πάρα πολύ τους σεβόμασταν. Δηλαδή εκείνα τα χρόνια οι μαθητές σεβόταν πολύ τους δασκάλους. Καλή και κακή. Ό,τι και να ήταν, το δάσκαλο τους σεβόμασταν. Είχε κλάψει καμιά φίλη σας όταν την είχε χτυπήσει δασκάλο, δάσκαλο και να είχε κάνει παράπονα. Όχι, όχι, δεν. Όταν σας χτυπούσαν για παράδειγμα, κάνατε παράπονα στη μαμά σας. Όχι. Άμα λέγατε. Όχι, δεν έλεγα. Άμα γιατί. Γιατί να το πω. Αφού έφταιγα να το πω κιόλας. Έτσι είναι, τι να πω, να πάω στη μαμά μου να κάνω παράπονα για το δάσκαλο. Όχι, απλά έτσι για να της πείτε πώς περάσετε στο σχολείο. Όχι, όχι. Δεν, κοίταξε, εγώ ήμουν πολύ ήσυχα μαθήτρια και διάβαζα, παρόλο η μάνα μου δεν ήξερε γράμματα πολλά, αλλά μόνιμο, ό,τι μπορούσα μόνιμο, ας πούμε, διάβαζα. Είχα. Δεν ήμουν και αριστούχα, αλλά... Είχατε πει ποτέ τιμωρία ή είχατε πάει ποτέ αδιάβαστε. Όχι, όχι. Πάντα. Πήγαινα, ας πούμε, σε λέω, δεν ήμουν και τέλεια μαθήτρια, αλλά... Ήμουνα μια μέτρια μαθήτρια. Πάντα, ας πούμε, έπαιρνα 10. Και στην ζωγραφίζαμε και πολύ τότε εμείς. Ζωγραφική δεν λέγεται. Ναι. Ζωγραφίζαμε πάρα πολύ, μας βάζανε. Τι ζωγραφίζατε, τι θέμα είχατε περίπου. Και κοίτα, μας έβαζε η δασκάλα, ας πούμε, στον πίνακα να κάνουμε δέντρα, να κάνουμε μια αυλή με σπιτάκι, να κάνουμε ποτιστήρες. Και θυμάμαι, δεν το ξεχάσω, και τέτοια χαρά, τέτοιο ενθουσιασμό που πήρα, έκανα μια ποτιστήρα και μια γλάστρα και ένα δέντρο. Και η δασκάλα τότε με έβαλε 10 άριστα. Δηλαδή το θυμάμαι εκείνο, τι να σου πω, και ακόμη το έχω στο μυαλό μου. Και λέει, μπράβο, λέει η Θεοδωρίδου. Τα βιβλία μου πάντα καθαρά, τα τετράδια μου τα καμπλάδιζα με μπλε. Τώρα εσείς τα έχετε όλα ευκολίες. Εμείς τα καμπλαντίζαμε με μπλε κόλλα. Και απ' έξω να έχει τικέτα, να γράφει το όνομά σου, το επίθετο. Για να μην το χάσει. Ναι. Εμείς το κάνουμε αυτό. Και τα βιβλία να μην έχεις μουτζούρες, τα θέλανε καθαρά. Εμείς τα γράφουμε. Εσείς τα κάνετε, ξέρω. Ναι. Εγώ τι λέω, έχω ένα μαθητή δίπλα μου και έχει κατασκήσει το βιβλίο. Και όμως λέω, γιατί το κάνω. Ω, δεν, οι δάσκαλοι μαλώνανε, δεν μας αφήνανε. Όχι, πολύ μαλώνανε. Δεν αφήνανε ασυνέχεια. Βλέπανε και τα τετράδια πως ήταν και τα βιβλία. Ναι. Άμα τα είχατε μουτζυρωμένα, ας πούμε, παίρνατε τιμωρία ή σας τιμωρία τιμωρούσανε. Σε μάλωνε, βέβαια. Εμάς, άμα έχουμε γράψει το βίνο μας, δεν μας μαλώνουν πολύ. Παρ' αν γράφουμε με στυλό, που καμιά φορά δεν μας αφήνουν. Δεν μας φωνάζουν πολύ, απλώς ρωτάνε γιατί γράψουμε στυλό. Κοίτα, όχι να μας δέρνουνε, αλλά πάντα μας συμβουλεύαν οι δάσκαλοι. Να είναι καθαρό, να τα έχετε τυπικά, να είσαστε έτσι θα μάθετε, μας λέγανε. Και όντως έτσι, ό,τι αρπάζεις από το σχολείο το μαθαίνεις. Μετά βγαίναμε έξω, μας λέγανε στις αυλές να μην ρίχνουμε σκουπίδια. Είχαμε σαπούλες και τα μαζεύαμε, σαπούλες που τενεκέδες είχαμε. Να μην πετάμε πράγματα, ας πούμε, έξω. Άσε τότε που πορτοκαλάδες και αυτά δεν παίρναμε. Μας δίνανε συσίτιο τότε. Το σχολείο. Στο σχολείο, ναι. Μας δίνανε από ένα σταφυδόψωμο και γάλα. Αλλά εκείνο το γάλα, τι ωραίο που ήταν, δεν το χορταίναμε. Αλήθεια. Η πείνα τώρα μας έκανε και ήταν νόστιμο, δεν ξέρω.
Παίρναμε αυτό, βάλα σκόνη, όχι από αγελάδες. Το κάνανε και οι γυναίκες. Με νερό το ανακατεύανε. Δεν ξέρω πώς το κάνανε. Δεν το αγοράζατε. Όχι, να σου δίνει σε σπίτι. Άρα εσείς δεν παίρνετε από το σπίτι για το σχολείο. Όχι, όχι, δεν παίρναμε. Ξέρατε ότι πάντα σας δίνει το σχολείο. Ναι, πηγαίναμε το πρωί, μπαίναμε στη σειρά και είχαμε ένα κατσαρολάκι. Και ήταν δύο γυναίκες εκεί που κάναν το γάλα, είχαν και το σταφυδόψωμα. Μας δίνανε ένα σταφυδόψωμα και ένα. Μια κούπα, ας πούμε, ένα γάλα και το πίναμε και ξέπλυνε στο κατσαρολάκι σου και το βάζει στην τσάντα σου και την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Τα σχολεία πώς ήταν, με θρανία, με καλά ίδια. Θρανία, θρανία είχε. Πώς ήταν τα θρανία. Όπως δεν τα θρανία. Έτσι. Πώς καθόσασταν, 2-2 ή ένας μόνο. 3-3 κορίτσια καθόμασταν. 3-3, εμείς 2-2. Η πεντάρια μου μάθησε. 3-3 καθόμασταν. Όταν πηγαίνατε σχολείο, δηλαδή, ας πούμε, είχατε 6ωρο, 7ωρο και τέτοια. Κοίτα, τώρα που λένε πάνε και το απόγευμα, πηγαίναμε πρωί εμείς, δεν ήμασταν τόσα παιδιά πως είστε τώρα εσείς. Πόσες ώρες κάνετε μάθημα? Να μην δεν θυμάμαι τους πλέον. Εντάξει, δεν πειράζει. Μήπως ξέρετε ποιο είναι, μήπως θυμάστε ένα φαγητό που να σας άρεσε πάρα πολύ. Ή να το κάνει η μαμά σας, το φαγητό. Φαγητό. Ναι. Το αγαπημένο σου φαγητό. Τότε πίνα έχει κορίτσι μου, όλα μας αρέσανε. Δεν είχαμε διατροπή. Ποιο φαγητό μαγειρεύατε πιο συχνά, η μαμά σου ποιο μαγειρεύει πιο συχνά. Και μακαρόνια έκανε και τη φασουλάδα τρώγαμε. Τη φασουλάδα προπαντός εκείνη τα χρόνια την είχαμε. Κάτι που ήταν το καλύτερο φαγητό. Κρέας τότε που τρώγαμε, όπως τώρα εσείς. Δεν μ' αρέσει, θα πάω να πάρω σουβλάκι, θα πάρω γύρω. Όχι. Δεν είχαμε εμείς τέτοια τότε. Ότι είχατε τρώγει. Όχι, μαγειρεύε η μαμά, τρώγαμε στο σπίτι. Παραδείγματος χάρη, αν δεν σας άρεσε αυτό το φαγητό, δηλαδή δεν μπορούσα να το φάτε, ήταν να γουλιάσετε, τι κάνατε. Ξέρετε, τι κάναμε. Να σας πω, το φαγητό μας ήταν. Κόβαμε ψωμί μια φέτα, το βρέχαμε και βάζαμε πάνω ζάχαρη. Πού μερέντες, δεν είχε τότε. Γιατί το βρέχατε. Το βρέχαμε για να κολλήσει ζάχαρη και βάζαμε από πάνω καφέ. Και μετά κάναμε και το άλλο. Παίρναμε το, κόβαμε, τι μάνες μας το κάνανε αυτό, αφαπεινούσαμε, έλεγα πεινάω. Έκοβε μια φέτα ψωμί, έβαζε λάδι και έβαζε από πάνω αλάτι. Αυτό ήταν το φαγητό μας. Ναι, και εμείς το κάνουμε ακόμα. Αυτό ήταν. Ναι. Το φαγητό μας. Εσείς φτιάχνατε ψωμί ή το αγοράζατε. Σημώναμε. Ναι. Είχατε και δίπλα σας, ας μην είχατε κότες και τέτοια για να σπάζετε. Δεν είχαμε κότες, αφού εδώ καθόμασταν δεν είχαμε κότες. Όταν αρρωσταίνατε, τι κάνατε, είχε γιατρούς να τους βοηθήσουν. Γιατροί, κοίτα, παλιά είχε και στο σχολείο γιατροί, ερχόταν και στο σχολείο. Σχολικοί γιατροί. Ερχόταν και μας κοιτάζανε. Και τα εμβόλια στο σχολείο μας τα βάζανε. Και εσείς τώρα πρέπει να σας ναι, και μέσα δημοτικού. Στην πρώτη δημοτικού κάνεις ένα εμβόλιο. Μόνο το μαντού, όλα τα άλλα τα κάνεις στο γιατρό μόνοι σου, πηγαίνεις. Ναι, ερχότανε στο σχολείο μας και θυμάμαι μια φορά που είχα αρρωστήσει και η δασκάλα είπε κάτω στην Αγία Σοφία, που είναι μια εκκλησία κάτω, ο Άγιος Γιάννης, κάτω που είναι, χαμηλά. Ναι. Κάτω από την Αγία Σοφιά, να σου πω. Ναι, ναι. Ήταν ένας σχολικός γιατρός και όταν αρρωστούσαμε πηγαίναμε εκεί και μας έκανε. Δωρεά. Ναι, δωρεά. Και μας ύστερα η μαμά μου δούλευε, με ασφάλισε, με είχε στο διάδιο και πήγαινα. Και μας είχε έρθει πέρσι, πρόπερσι, ο δοντίατρος στο σχολείο μας. Ο δοντίατρος δεν θυμάμαι, αλλά παθολόγος τέτοιος. Ναι. Το καλοκαίρι τι κάνατε, δηλαδή. Πήγαινε στη θάλασσα. Ναι, πώς. Όλα διακοπές ήμασταν, όπως πάτε τώρα εσείς. Η Βασιλική. Κοίτα, να παρακαλάτε να μην έρθουν εκείνα τα χρόνια. Εμείς περάσαμε, κορίτσι μου, δύσκολα χρόνια. Εσείς τώρα είσαστε με όλα σας τα καλά και ευχαριστημένα δεν είστε πάλι. Ψέματα. Αλήθεια δεν είναι. Ναι. Να καταλαβαίνετε τους γονείς. Τώρα προφανώς με αυτή την κρίση να τους καταλαβαίνετε. Όταν σε λέει ο γονιός δεν έχω,
για να πει ο γονιός δεν έχω, δεν έχει. Τότε με πού παραθέρισε και πού. Παραθέρισε, ξέρεις πότε πήγα. Τι είναι αυτό. Όταν παντρεύτηκα. Τι είναι παραθέρισε. Διακοπές. Και πού είχατε πάει. Πήγαμε στο... στη Χαλκιδική, στη... Πρώτο πόδι. Κασάνδρα. Τότε πήγα πρώτη φορά, όταν παντρεύτηκα εκεί, τα παιδιά μου μικρά. Όταν ήσασταν πιο μικρή, δεν πηγαίνατε με τους γονείς. Ποιο γονείς. Ούτε καν. Έχασες... άμα δεν είχε πόλεμο στην... στην... πατρίδα σας, ξέρω εγώ στο χωριό. Καλά, ύστερα τελείωσε. Εμείς όταν τελείωσε ήμασταν εδώ τότε. Αλλά ήταν δύσκολα χρόνια. Θα ξαναγυρνούσα. Φτωχικά χρόνια ήταν. Φτωχικά χρόνια, πώς να το πω. Θα ξαναγυρνούσατε πίσω ακόμα και τώρα. Όχι, να μην έρθουν εκείνα τα χρόνια. Όχι, να πάτε εσείς στο χωριό σας. Α, πού να πάω τώρα στο χωριό. Δεν είναι τίποτα εκεί. Τα σχολεία. Παπά μου πέθανε, μάνα μου πέθανε. Πού να πάω στο χωριό. Θυμάστε καθόλου το σπίτι σας από πώς ήταν εξωτερικά. Το θυμάμαι έτσι. Ήτανε, είχε μια βεράντα, από εκεί καθόταν, ας πούμε, η γιαγιά μου είχε ένα, δυο δωμάτια είχε εκείνη και ένα σαλόνι. Και εμείς από εδώ είχαμε ένα δωμάτιο και εμένα με τέσσερα άτομα. Η μαμά και τα τρία παιδιά. Μπαμπά δεν είχα γιά, το λέω πέθανε. Το 41 γεννήθηκα εγώ, το 42 πέθανε. Ένα χρόνο ήμουν. Μόνο ένα χρόνο το γνώρισα. Δεν το γνώρισα, δεν. Ένα χρόνο τώρα τι θυμάσαι. Πού πήγες κούκλα μου. Το μάτι χάλισες. Ακόμα με κάλισες. Αυτή είναι η εγγόνη μου, η Αναστασία, η μικρή. Την ξέρετε. Ναι, εγώ. Εσύ την ξέρεις. Ποια είναι. Εγώ όχι. Εσείς που κάθεστε. Εγώ... πίσω από το γήπεδο, από εδώ. Εδώ. Ναι, ναι, κάπου εκεί κοντά. Ναι. Και εγώ κοντά. Εσύ. Κοντά. Κοντά κάποιος. Ένα βήμα είμαστε. Την ίσυλα την ξέρω που κάθεται. Το πας καλά είναι τώρα. Ναι, ναι, καλά είναι. Καλά είναι. Άντε μακάρι. Γιατί είχαμε το γιατρό επάνω είμαστε. Μπήκα στο Παπαγιαννίδη. Έτσι ευρώ. Χάρη που κλαίμε ότι θα με πείτε. Να σας ρωτήσω, τα σχολεία, ναι. Αν δεν σας έβαζαν τιμωρία οι δάσκαλοι και σας χτυπούσαν, όχι εσάς και νικός όλοι, θα ήταν καλύτερα, θα φέρετε να είναι έτσι και τώρα. Κοίταξε, πρέπει να είναι έτσι για να λίγο να φοβάσαι. Γιατί πήρατε πολύ αέρα. Εμείς εδώ σκαλούς μας, ναι, ναι. Απλά φωνάζω. Έλεω τώρα γενικά για εσάς, γενικό το κακό που λέει. Τώρα δεν σέβονται τους δασκάλους. Εγώ πάντα το λέω. Και στην εγγόνια μου το λέω. Δεν σέβονται. Να λένε τέτοια λόγια για τους δασκάλους. Άσε μας ρε Αναστασία. Λίγα λόγια λέτε για τους δασκάλους. Εγώ λέω για τους καθηγητές μου. Δεν λέω. Λέτε όλα τα παιδιά. Εγώ λέω για τους καθηγητές μου. Πάμε να σου πείσουν. Αυτός είναι δεύτερος πατέρας ο δάσκαλος. Από δεύτερος πατέρας που με βάζει και 20. Καλά, να είστε καλοί άρχισε να πάρεις 20. Δεν τη βλέπουν την εξυπνάδα. Ναι, καλά. Δεν τη βλέπουν την εξυπνάδα. Ότι είσαι κασεβάλι. Δεν έχει τίποτε μαζί σου προηγούμενο δάσκαλος να μην είναι. Άμα είσαι καλή και εκείνος θα σε φέρει καλά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άμα διαβάζεις, δεν το μείνετε ο κόμμα. Έτσι είναι. Άντε πες, τι θέλετε. Εμένα δεν μου έρχεται κάτι. Θέλω να ρωτήσω. Ιατρία τότε είχατε. Τι. Ιατρία. Ιατρία. Νοσοκομεία. Είχε νοσοκομεία, είχε. Τα νοσοκομεία όπως είναι ο Άγιος. Η Αχέπα ήταν. Όπως είναι αυτά, κορίτσια. Αυτά. Αυτά. Εμεί τι δουλειά κάνανε, α πούμε, η μαμά σα τι δουλειά έκανε. Ο παπάς μου είπα, δεν το γνώρισα. Ήταν γεωργός, α πούμε, είχε χωράφια. Εγώ μικρή ήμουνα. Όταν ήρθαμε εδώ, η μάνα μου δούλευε στα καπνά. Στα καπνά. Καπνοεργάτρια. Δούλευε το καλοκαίρι και το χειμώνα. Καθόταν. Α, και εμένα το έχει η γιαγιά μου στα καπνά δουλεύει. Άμπρα. Ξέρει η γιαγιά σου. Ναι. Καπνοεργάτρια μα είναι. Ναι. Και από εκεί βγήκε στη σύνταξη η μαμά μου. Τη σύνταξη. Τη σπίνα σύνταξη. Αλλά ζούσατε με αυτό. Να.
με τα λίγα ζούσαμε, δεν ήμασταν απαιτητικοί. Δηλαδή και εμείς ήμασταν διαφορετικά παιδιά, δεν είμαστε όπως τώρα. Δεν λέω για σας, δεν ναι, ξέρω. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ήμασταν παιδιά που συμβιβαζόμασταν με τους γονείς. Ναι, δεν λέγατε θέλω αυτό. Όχι. Ό,τι έβαζε στο τραπέζι έλεγε αυτό το φαγητό. Μαζευόμασταν εκεί και τρώγαμε και τα τρία. Και είχαμε και αγάπη και ομόνια και... Μια χαρά. Έτσι. Φτωχικά αλλά καλά χρόνια. Ναι, ναι. Και όλοι ήμασταν αγαπημένοι. Υπήρχε κάποιος γιατρός για κάθε αρρώστια. Όχι ενώ ένας γιατρός για αυτή την αρρώστια, ένας γιατρός για την άλλη. Κοίταξε κούκλα μου, τότε ήταν αυτά στα νοσοκομεία. Δεν ήταν ένας γιατρός για όλα. Όχι. Όπως είναι τώρα. Πασολόγος κοιτάζει παθολογικά, καρδιολόγος για την καρδιά. Οδοντίατρος. Ναι, καθένα την ειδικότητά του είχε. Είχατε αρρωστήσει ποτέ βαριά τότε όταν ήσασταν μικρή? Όχι, όταν ήμουν 10 χρονών ανέβηκαμε, ήμασταν 4 φιλινάδες και ανέβηκαμε πάνω σε ένα δέντρο και παίζαμε σπιτάκια. Πολύ παίζαμε τα σπιτάκια τότε. Ξέρετε, και εμείς το κάνουμε, ναι. Μπράβο, παίζαμε σπιτάκια. Και μια φιλινάδα μου κατέβηκε εκείνη, ήταν και ψηλή, εγώ ήμουν πιο κοντή, και κατεβαίνει εκείνη και με λέει, άσε τα χέρια σου Μαρία να σε πιάσω. Εγώ βασίστηκα σε αυτήν, έπιασα το κλονάρι για να κατέβω και με λέει άσε τα χέρια θα σε πιάσω και δεν με πιάνει, με το έκανε αστεία, αλλά εγώ βασίστηκα σε αυτήν και δεν με πιάνει, με αφήνει και πέφτω κάτω και πέφτω στο πόδι μου και έσπασα το πόδι μου. Και ήμουνα στο νοσοκομείο, το είχα βάλει στο γύψο, στο κεντρικό, εκεί που είναι της Βασιλικής η μαμά. Εκεί ήμουνα, στο νοσοκομείο, στο ορθοπαιδικό. Έκατσα εκεί και μετά με βγάλανε και όταν ήρθα πάλι με το γύψο ήμουνα και μετά πήγα και το έβαλα. Παίζαμε πολύ σπιτάκια τότε, αλλά με σπιτάκια με τι? Με πανιά. Κάναμε κούκλες με πανιά και παίζαμε, είχαμε, σούμε, κάναμε το σπιτάκι, παίρναμε κάτι, πώς να σου πω, κάναμε τις αμπούνια, βάζαμε τα κουκλοπάνια από πανιά που κάναμε οι κούκλες. Και τα βάζαμε και τα κουνούσαμε. Σπιτάκια, αυτά ήταν τα σπιτάκια. Τότε οι μεταφορές πώς γίνονταν? Ενώ με αυτοκίνητο, με κάρο, με... Πού ρε, είχε αυτοκίνητα τότε σοβολά. Τώρα στις μάλασσες τα καλά είσαστε, τι είπαμε. Και ο μπαμπάς και η μαμά από δύο αυτοκίνητα στο κάθε σπίτι. Πού είχαμε εμείς αυτοκίνητα? Καλά, οι πλούσιοι είχαν. Υπήρχαν και πλούσιοι. Είχε, πώς δεν είχε. Και τι δουλειά κάνανε εκείνοι και παίρναν τόσα λεφτά? Πού να ξέρω, μάλλον είχε καλή θέση. Δούλευε στο ΟΤΕ τότε ο μπαμπάς της, άλλη ήταν με άστρα αξιωματικός. Αυτή η κοπέλα ο μπαμπάς αξιωματικός ήταν. Πολλά λεφτά. Κατάλαβες, ναι. Είχανε. Είχατε ιδιωτικά σχολεία? Δεν ξέρω, κούκλα μου, είχε ιδιωτικά τότε, δεν ξέρω. Όλοι πηγαίναμε στα κρατικά. Εγώ έτσι πλούσιοι να πάνε χτε, έτσι επειδή... Εκεί τα μετά, τότε δεν θυμάμαι. Αλλά μετά, όταν μεγάλωσα, ας πούμε, λέγανε το κολέγιο, ας πούμε, που είναι πάνω στο Πανόραμα. Το Βαρασά. Ναι, τα άλλο. Λογικό. Η Ελένη που πήγαινε στο κολέγιο. Της Ανάσος, που πάει για το νοσοκομείο το... Πώς λέγεται εκείνο το κολέγιο? Όχι, δεν. Το ξέχασα ένα. Δηλαδή υπήρχαν τότε και κολέγια, αλλά πηγαίνανε αυτοί οι λεφτάδες που είχαν λεφτά και στέλναν τα παιδιά τους. Ενώ το κολέγιο πληρώνεις, ενώ στο δημόσιο πας έτσι. Εμείς πηγαίναμε όλα τα παιδιά εδώ του Κορδελιού στο δημόσιο. Αλλά υπήρχαν και μερικά παιδιά που πηγαίναν στο κολέγιο. Ήταν καμιά φίλη σας πλούσια? Ποια? Καμιά φίλη σας πλούσια που να κάνετε παρέα μαζί? Αυτή που ήταν ο πατέρας της αξιωματικός. Αυτή ήταν πιο... βαστιόταν πιο καλά, ας πούμε. Θυμάστε πώς την έλεγα? Μένη τη λέγανε. Τώρα τη συγκατάτε που θέλει. Εκεί θα χρόνια είναι... γονατίζα που να την... Ναι, ακόμα στο χωριό θα είναι, λέτε. Δεν είναι στο χωριό, εδώ ήταν αυτή.
Α, είστε εδώ. Εδώ ήταν. Θα θέλετε να τη συναντήσετε. Δεν θέλω να πού να του. Ούτε έκανε και αυτή την προσπάθεια, ούτε κι εγώ ξέρω τι. Άμα τη συναντούσατε, τι θα τη λέγατε έτσι. Ένα θα λέγαμε εκείνα που περάσαμε τα παιδικά μας τα χρόνια, τα παλιά. Εγώ προτιμώ να ήταν το έτσι παλιά, ωραία, παρά τώρα. Α, μπράβο. Αλλά να μην ήμασταν φτωχά. Να μην είχε επιχειρήματα. Να ήταν έτσι όπως ήταν, απλά να είχαμε λεφτά. Καλά, να ήθελα. Δεν έχει σημασία. Αλλά. Αλλά να καλά. Αχ, τι να πεις. Ναι, ναι. Τα παρακαλάτε. Ναι. Που ήσασταν πρώτη, δεύτερα, τρίτη, τετάρτη. Ήσασταν όλα τα παιδιά, φίλοι, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Όλα τα παιδιά. Αφού γνωριζόμαστε σε μια αίθουσα. Ήταν μεγάλη αίθουσα όμως. Η μεγάλη αίθουσα ήμασταν πρώτη, δεύτερα, τρίτη, τετάρτη ήμασταν. Ναι. Τα παιδιά. Πώς μας έκανε μάθημα τότε, καλέγαμε. Ένας δάσκαλος, τόσο παιδιά. Πώς μας έκανε. Ναι, είστε πρώτο μάθημα. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Πώς άτομα. Επό τώρα, τι θυμάμαι ρε Αναστασία, τώρα δεν ήταν όπως είναι τώρα τόσα παιδιά, όμως το Κορδελιό τι ήτανε. Ένα τετράγωνο ήτανε, γιατί εδώ πήγα σχολείο. Να. Δεν πήγα στο χωριό μου, δεν ξέρω. Εδώ πήγα σχολείο, εκεί επάνω πήγα. Και ήταν μεγάλο, μεγάλη αυλή, είχε δέντρα, δερικοκές, τζάνερα που λέμε. Εμείς έχουμε κάτι δεντράκια και αυτά είναι μαραμένα. Ού, είχαμε μεγάλα δέντρα, ξέρεις τώρα, όταν γινόταν τα περίπτωτα εκείνα, σκαρφαλώναμε. Και τα παίρναμε. Ναι, τα τρώγαμε. Εμείς από το γυμνάσιο, γιατί δίπλα σε εμάς, παίρνουμε κάτι λουδάκι και παίρνουμε το μέχρι στο νέκτα. Ναι, κορόμιλα που βρίσκαμε. Ναι, και πέραμε από τα παιδιά κορόμιλα. Και εμάς είχε κορόμιλα και μερικούκα πολλά. Ναι. Μερικοκές είχε. Και πηγαίναμε στις αυλές, τα παίρναμε. Ήταν ωραία χρόνια μας. Και ήμασταν και αγαπημένα. Δεν είχαμε έτσι αυτή τη ζήλη, αυτό το μίσος οι συμμαθήτριες. Πώς να σου πω. Παραδείγματος χάρη όταν πηγαίνατε να πάρετε ένα δέντρο και πείτε ότι ήταν σε μια αυλή κάποιου άλλου. Σας φώναζε. Τι δέντρο. Πείτε ότι είχε μια δερικοκιά στην αυλή κάποιου γείτονα. Τι καλά. Δεν φυσικά φωνάζανε. Σας άφηνε να πας. Γιατί τότε για ένα αγάπη. Τώρα και στην άκρη και εγώ να πω. Άμα δω ένα ξένο παιδί. Μπορώ να πω. Γιατί βρε γόρι μου κόβεις. Ναι. Μπορεί να άλλοι υπάρχει ας πούμε που να το πει με αυστηρό τρόπο. Είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Ναι. Εγώ τώρα να έρθει, δεν, η Βασιλική ξέρει, δεν μπορώ να πω, να το μαλώσω το παιδί. Θα το πω με ήρεμο τρόπο, πρε αγόρι μου γιατί το κόβεις, ας πούμε είναι άγουρο, γιατί το κόβεις τώρα. Δεν θέλω έτσι να πληγώσω το παιδί, να το μαλώσω. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά είναι στο άνθρωπο, στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Έτσι είναι. Κάθε ένας με το χαρακτήρα του είναι. Άλλος μπορεί να θυμώσει πολύ, άλλος λίγο, αυτός άλλος καθόλου. Καθόλου. Ναι. Ναι. Έτσι. Πες, Βασιλική, τι θα πεις. Τότε, ποια ήταν η καλύτερη σας φίλη. Κοίτα, είχα πολλές φιλενάδες εγώ. Ναι. Δεν είχατε καμία εθνία που να βράγατε να μην πάω, όχι να μας είσαι. Δεν έχετε εμπιστοσύνη, να της λέτε πώς περνάτε. Κοίτα, είχα μια φιλενάδα πολύ και εγώ μέχρι τώρα ακόμη τη σέβομαι, αλλά εκείνη κρατάει του μπέ. Δεν ξέρω. Κατάλαβες. Δεν ξέρω. Είναι ο χαρακτήρας της τέτοιος. Ενώ η άλλη φιλινάδα, τι πλούσια κούκλα μου, η άλλη φιλινάδα μου που κάναμε παρέες με αυτή, με βλέπει τώρα το πιο περασμένο Σαββάτο να είδε στη Λαϊκή, να με δει, να με αγκαλιάσει, να με φιλήσει και της το έκανα παράπονο. Λέω βρε με την Ούλα, λέει, ανταμονόμαστε με την Ούλα, πάμε λέει στο χορό, στο καπί. Λέω τέτοια φιλία είχαμε με την Ούλα, λέω και τώρα να περνάει και να κάνει πως δεν με βλέπει, λέω.
Τι την έκανα εγώ, λέω. Τέτοια φιλία είχαμε. Ναι, μετά πάρε εξηγήσει λίγο. Ερχόταν εδώ συνέχεια μαζί μου, εγώ να πηγαίνω. Δηλαδή ήμασταν κολλητές που λένε. Λες τόσα χρόνια και δεν λέει ένα καλημέρα. Και τώρα να τη δεις, δηλαδή κρατάει ένα τουπέ. Τότε δεν είχαμε και μυστικά, ας πούμε. Ένα φιλνάδες πήγαινα, την έφερνα, ερχόταν εδώ, πέσαμε, εγώ πήγαινα εκεί, πέσαμε. Αυτή ήταν η φιλία μας. Ήμασταν αγαπημένες. Mm-hmm. Και τώρα, τι να πεις. Ο άνθρωπος τη φιλία στο γόνατο την έχει. Όταν παντρευτήκατε, για παράδειγμα, τον άντρα της μόνη σας, τον βρήκατε ή σας τον όχι, τον προξενιό. Τον προξενιό. Όταν το πρωτοείδατε, τι σκεφτήκατε δηλαδή. Τι να σκεφτώ, βρε Βασιλική. Με είπαν είναι καλό παιδί και εσύ είσαι καλή κοπέλα και με κάνα το προξενιά η κουμπάρα μου αυτή που... Πού κοντά κάθισε, να σου πω. Στο γήπεδο πόλο, πού κοντά κάθισε. Ναι. Την Τασούλα την ξέρεις, την Ανοπούλου. Όχι. Θέλει που το εργοστάσιο του Φιλίππου που κάτσε. Ναι, το εργοστάσιο... Λίγο πιο εδώ. Ναι, λίγο πιο κοντά. Λίγο πιο εδώ. Προς τον δρόμο... Σας Σασιμούλας η Αγγονή, πώς είσαι. Όχι, σας Σασιμούλας είναι η Αντωνία. Η Αντωνία. Ναι. Εγώ είμαι τη Σκούλα η εγγονή, Κυριακή τη λένε. Απίθυνο κούλα. Αυγητή διαπίθυνο. Εγώ που εκεί μόνο τη ήξερα, γιατί κουμπάρω με εκεί καθόταν. Η Μαρίνα που έχει το ψυχικατζή. Ναι, εγώ με έδωσε το σπίτι στη γωνία. Με κάτι μαύρα κάγκελα. Ένα στενό πιο πάνω. Ναι. Έχει μια αδερφή Κυριακή. Όχι αυτή. Μια ξανθιά. Εγώ εκεί συνέχεια ερχόμουν. Η Μαρίνα, η Πεθεράκη, ήταν κουμπάρο. Αυτή με έκανε τα προξενιά με τον άντρα μου. Ήταν χωριανή. Τον άντρα σας δεν τον γνωρίσατε. Τον... Προξενιά. Με προξενιά. Ναι. Υπήρχε κάποιος άλλος που αγαπούσατε. Όχι. Όχι. Στο σχολείο φορούσατε φορτιές. Ποδιές. Όχι τα ρούχα. Από κάτω φορούσαμε τα ρούχα, η ποδιά μας η μπλε και τα παιδιά μου φορούσαν ποδιές. Και εμάς ήταν η ποδιά, αλλά και στα παιδιά μου ήταν οι ποδιές. Τα γόρια... Και στη μαμά της και τα γόρια φορούσαν ποδιές. Ναι. Και τα γόρια φορούσαν ποδιές. Αλλά μ' άρεσε. Ήταν ωραία. Και εμένα η μαμά μου πρόλαβε. Πολύ μ' άρεσε. Νομίζω. Η μαμά μου είναι φορούσαμε. Ξέρω κάθε πρωί που να είναι έτοιμη, να γαμμένη στολή, ωραία. Συντερωμένη. Συντερωμένη τα γιακαδάκια τους. Ναι, ναι. Ωραία ήταν. Δηλαδή όταν σηκώσαν τις ποδιές, εγώ στεναχωρέθηκα. Και ακόμη τις έχω τις ποδιές. Ναι. Και στη μία την έδωσαν την ποδιά και στην άλλη. Γιατί στεναχωρέθηκα. Αλλά εδώ που τα λέμε όμως ήταν και ακριβές. Α, τις πληρώνατε. Βέβαια, τις αγοράζαμε εμείς κούκλα μου. Α, και σας πληρώνω. Όχι. Θυμάστε πόσο έκανα. Σιγά να μην μας δίνανε ποδιές. Ήταν ακριβές. 5 ευρώ. Ναι, σιγά 5 ευρώ. Τώρα δεν θυμάμαι, τότε ήταν 7 χιλιάρικα ήταν. Ναι, πότε πήραμε. Δυο κατοστάρικα τις παίρνανε αναλόγως και την ποδιά. Υπήρχαν και πιο... βέβαια, είχε και πιο καλή ποιότητα, είχε και φτηνές, είχε και φτηνές. Εσείς ποια παίρνατε, ας πούμε. Εγώ κοίταγα τώρα τελευταία, πριν ας πούμε, οι κόρες μου, στις κόρες μου, όχι για μένα, τις έπαιρνα ακριβές. Μ' άρεσανε, ναι. Ναι. Με άσπρα για καδάκια, κολάριζα και τα γεια σου Χριστέ. Αυτός είναι ο γονός μου. Αν τώρα γυαλίγει. Τι ώρα θα σχολάσεις? Δεν θα πάρω... Δεν θα πάρεις. Με το ποδήλατο θα πάρεις. Δεν διαβέτεις να πάρεις. Ρίστο. Με το ποδήλατο θα πάρεις. Όχι. Α. Δεν διαβέτεις να πάρεις. Και αυτό γιατί θα πάρεις. Εγώ σε λέω. Στο Λύκειο και λέω. Αλύκειο. Γιατί πρέπει να ποδήλατο. Είδατε ποδήλατο. Εγώ. Όχι, παλιά γενικά είχες ποδήλατα. Είχανε ποδήλατα. Και όχι όλα τα παιδιά. Όταν αγοράζατε πράγματα, δηλαδή περνούσαν ας πούμε με το κάρο και φώναζαν. Ναι, δεν είχε τότε. Μα πιο πολύ περνούσαν με τα κάρο.
και λέγανε το Μάρτιο. Ναι, ναι, ο Μανάρης περνούσε. Ο Χασάπικα είχε ένα Χασάπικα εφηβούλης, παλιά ήταν. Ακριβά ήταν τότε τα λαχανικά, τα κρεφτά. Δεν ήταν πολύ ακριβά, όχι. Για να παίρνει ο κόσμος. Αν ήταν ακριβά, δεν θα το ζητήσει. Ναι. Καλά ήταν, σε καλή τιμή ήταν τότε. Το σχολείο ήταν μακριά. Όχι, ναι, πάνω ήταν, κούκλα μου. Ας αυτό το σπίτι μένατε. Ναι, όχι, παλιά όταν ήρθαμε από το χωριό, έμενα που είναι περικοσταθμός. Το κρατικό, πήγαμε μια εκκλησία, εκεί μέναμε. Και μετά κάναμε εδώ το σπίτι, όχι έτσι πως είναι. Μετά τον γκρεμίσαμε και το κάναμε, ήταν χαμηλό. Χαμηλό, τώρα έγινε πολυκατοικία. Ναι. Πόσα χρόνια ζήτησε αυτό το σπίτι? Πόσα χρόνια βγήκαμε, Αναστασία? Που χτίστηκε η πολυκατοικία. Ναι. 10 χρόνια, νομίζω. Στο παλιό έμεινα πιο πολλά χρόνια, 10 χρονών σε αυτό το σπίτι. Καθίσαμε εκεί και κάναμε το σπίτι, τη σπίτι, ένα δωμάτιο και ένα σαλονάκι. Μικρό. Ήσαν να κοιμάστε και να κάθεστε, ναι. Και ύστερα μόλις κάναμε αυτό το σπίτι, ήρθαμε εδώ. Μέναμε εκεί. Και μέναμε τρεις οικογένειες. Τρεις οικογένειες μαζί. Τρεις οικογένειες. Ο θείος μου είχε σε ένα σπίτι. 4 παιδιά, είχαν ένα δωμάτιο. Η θεία μου είχε και εκείνη 2 αγόρια. Η κόρη ήταν παντρεμένη και τα αγόρια ήταν ελεύθερα. Όλοι μαζί, δηλαδή. Και εμείς ήμασταν 3 αδέρφια και η μαμά μου. Πολυμελής οικογένεια, Και βάζαμε το μεσημέρι. 9 χρόνια. Το σοφρά που λέγανε, το τραπέζι, σοφρά το λέγανε, ένα χαμηλό τραπέζι. Και καθόσασταν κάτω. Και καθόμασταν κάτω και τρώγαμε. Αλλά ξέρεις τι ωραία. Αχ, και εμένα μου αρέσει κοντά. Ωραία χρόνια. Ναι. Αγαπημένα όλα μαζί τα ξαδέρφια, ήταν ωραία. Αλλά φτωχικά. Φτωχικά, καλά. Υπήρχε, ας πούμε, καμιά φορά που να μαλώσετε. Με τα ξαδέρφια σας είναι... καλά, καμιά φορά μαλώναμε, τι, δεν θα ήμασταν πάντα αγαπημένα. Γιατί το πήρες εσύ εκείνο, γιατί το έκανες εσύ αυτό. Αλλά πάλι ήμασταν αγαπημένα. Εκείνη την ώρα που είσαι που είμαι. Ναι, εντάξει. Τα κρατούσαμε. Σε μια στιγμή. Μένατε κοντά με τη ξαδέρφια σας, ξέρω εγώ, με τον ξαδέρφο. Όλοι μαζί. Σαν ένα σπίτι μέναμε. Α, όλοι μαζί. Ύστερα όταν κάναμε το σπίτι και ήρθαμε. Χωριστήκα. Ακόμα τους βλέπετε. Πώς δεν τους λέω, το ξαδέρφο μου εδώ είναι. Εντάξει, λογικό. Εσύ έχεις άλλα αδέρφια? Εγώ έχω άλλα δύο. Ναι, πιο μεγάλα. Το ένα πιο μεγάλο και το άλλο πιο μεγάλο. Τώρα ίδια τάξη είστε όλα. Ναι, όλες μαζί, συμμαθήτριες. Με τη Βασιλική. Ναι, συμμαθήτριες. Καλό κοριτσάκι, δεν είναι Βασιλική? Ναι. Και η οικογένεια καλή είναι, και η μαμά της και ο μπαμπάς της. Μικρό ήταν η Βασιλική όταν ήρθαν εδώ. 3 χρονών ήμουν. Ο Κωνσταντίνος, η μαμά σου έγκυος ήταν που ήταν εδώ. Ναι, 3 χρονών ήμουν. Ευχαριστώ. Άντρα καλή. Και θα βγεις έξω? Από το σχολείο θα έχετε 10 ώρα θα βγει έξω. Εμείς αύριο έχουμε δρομή. Πού πάτε? Θα πάμε στο σινεμά, θα δούμε μια ταινία. Α, μια σινεμά έχουμε δρομή. Πηγαίνετε δρομή. Στο σχολείο. Στο σχολείο. Πηγαίναμε. Ναι. Για πώς πηγαίνανε, ας πούμε, στο πάρκο να παίξετε. Στο ωραίο κάστρο μας πηγαίνανε. Α, ωραία δηλαδή. Ναι. Χιόνιζε. Με ποιο μέσο? Με ποιο μέσο? Με λεωφορείο. Τότε τα λεωφορεία πώς ήταν? Χάλα μικρά. Όπως είναι σήμερα ή ας πούμε μικρά? Όχι, όπως είναι αυτά τα λεωφορεία που πάντα δρόμε. Χιόνιζε τότε σε εσάς. Γιατί από ό,τι θυμάμαι που μου είχε πει η μαμά μου. Έπιανε πολύ χιόνι. Τώρα δεν... Και οι άνθρωποι κλεινόντουσαν στα σπίτια τους εβδομάδες. Βρύσες δεν είχαμε μέσα σπίτια, έξω είχε νερό. Εγώ από τότε που ζω εδώ πέρα, πρώτη φορά βλέπω τουλάχιστον λίγο να έκανε. Ναι. Λίγο να έκανε. Πάει. Εγώ τότε δούλευα που σε λέω που ήμουν μικρή, 11 χρονών όταν πήγα,
Πού είναι το ξενοδοχείο εδώ που πας για τη Θεσσαλονίκη μέσα. Πώς το λένε? Grand Hotel. Μπράβο. Εκεί από κάτω δούλευα σε ένα εφαντουργείο, πρώτη φορά που βγήκα στη δουλειά. Και είχε χιόνια και λεωφορείο δεν ανέβαινε πάνω στο κορδελιό. Πηγαίναμε από εκεί, από τη μοναστηρίου κάτω και το παίρναμε το λεωφορείο. Και πολλές φορές, 10 η ώρα μετά δεν είχε όταν ασχολούσαμε. Και ερχόμασταν με τα πόδια από εκεί. 10 η ώρα το βράδυ ασχολούσαμε. 10. Και μόνοι σας ερχόσασταν. Όχι μόνοι, ήμασταν πολλά παιδιά, δεν ήμουν μόνοι. Α, δηλαδή με παιδιά δουλεύατε μαζί παρέα. Ναι, από εδώ από το κορδελιό ήμασταν καμιά 10 κορίτσια. 10. Ναι. Καμιά φορά ερχόταν και καμιά νης ο πατέρας. Και θα σε έπαιρνε. Γιατί ήμασταν μικρά και δεν είχε λεωφορείο. Είναι και βράδυ τώρα. Και βράδυ και ερχόταν και μας έπαιρνε. Στη δουλειά σας πόσα χρήματα δηλαδή παίρνατε? Ναι, τι παίρναμε τότε με Βασίλικη. Πώς περίπου έτσι. Εδώ όταν δούλεψα εδώ το εφαντουργείο, τώρα που το κρέμισαν εδώ, δούλεψα και εδώ. Έπαιρνα πόσο έπαιρνα? 30... Ευρώ ήταν? Όχι, δραχμές. Λιάρικα. 30 δραχμές έπαιρνα. 30 δραχμές, πόσο λεφτά είναι ας πούμε 30 δραχμές? Έπαιρνα, ξέρεις πόσο? 120. 140, όχι, την εβδομάδα μας πληρώνανε. Α, καλά. Όταν ήρθα... 80 τώρα, συγγελάτε. Όταν ήρθατε εδώ, ήταν πιο φτωχικά... Όταν αρχίσατε να δουλεύετε για την ακρίβεια, ήταν πιο φτωχικά από ότι ήταν όταν ήσασταν μικροί, στο χωριό σας. Κοίτα, στο χωριό μου δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, γιατί ήρθα σε λέω 4 χρονών παιδί, τώρα πού να θυμάσαι τόσα πράγματα. Όταν ήρθατε εδώ, εδώ ήταν φτωχικά χρόνια, δεν το είπα. Φτωχικά περνούσαμε. Όταν δουλέψατε. Πάλι φτωχικά, τι ήταν. Δούλευε τη μαμά σας. Η μαμά μου δούλευε μόνο το καλοκαίρι στα καπνά. Το χειμώνα δεν είχε δουλειά. Δεν δούλευε δηλαδή όλο τον χρόνο. Όχι. Δούλευε το καλοκαίρι, το χειμώνα δεν είχε καπνά, καθότανε. Βέβαια. Δουλεύατε πολλές ώρες. 8 ώρα. 8 ώρα. 8 ώρα. 8 ώρες δουλεύαμε. Εντάξει. Όσο δουλεύουν όλοι. Ναι, το 8 ώρα δουλεύω. Ναι. Εδώ δούλεψα 3 χρόνια. Εκτός από τα καπνά κάνατε καμιά άλλη δουλειά? Όχι, τα καπνά δεν δούλευα εγώ, η μαμά μου. Α, ναι, εσείς στο εφαντουργείο. Εγώ δούλεψα στο εφαντουργείο, δούλεψα στη Βίλκα. Βίλκα? Βίλκα που είναι κάτω στα σφαγεία, που είναι και το κέντρο τώρα, Βίλκα που λένε. Α, Βίλκα αυτό. Ξέρεις. Το γάλα. Όχι, Βίλκα, Βίλκα. Βίλκα. Ήτανε κλωστό εφαντουργείο. Ακουστά το έχω. Είναι πολύ ακουστό που λένε πύλη αξιού, Βίλκα, τα κέντρα. Ναι, ακουστά, ναι. Μετά δούλεψα εδώ στο εφαντουργείο, δούλεψα εδώ στο Μάκρα, δεν υπήρχε. Ήτανε αερούχο ποτά, βγάζαμε γκαζόδες, πορτοκαλάδες, αλλά όχι μεγάλο εργοστάσιο, μικρό ήτανε. Ναι. Εδώ ήμουνα καμιά 17 χρόνια που δούλεψα. 2 χρόνια δούλεψα και εγώ. Να. Στο αερούχα κοντά, στο Μακρύδι που λέγανε, Μάκρας. Όταν μεγαλώσατε λίγο και αρχίσατε να δουλεύετε, βελτιώθηκε καθόλου η ζωή σας, παράδειγμα στα χρήματα? Πώς, τι να του πω. με ροφάει ήμασταμε. Πού να φτάσουνε, τι παίρναμε τότε? Ένα μακαρόνι, φασιόλια, τέτοια. Τα απαραίτητα. Ναι, για να ζήσετε. Τότε, η θέρμανση πώς γινόταν, με ξυλόσουμπα? Ξύλα, ξύλα. Ξύλα και πριονίδι. Ναι. Χρησιμοποιούσατε μήπως και κάρβουνο? Κάρβουνα, σε λέω, πηγαίναμε εκεί στη διαλογή, ναι. Φορκόταν τα τρένα, ξεφορτώνανε. Και πηγαίναμε και μαζέναμε τσουβάλια, τα βάζαμε στην πλάτη και ερχόμασταν εδώ και βάζαμε μες στη σόπα να ζεστασούμε. Και ζέστανε, εκείνο το κάρβουνο ζέστανε. Ξεφορτώναν τα τρένα εδώ. Εντάξει, και πηγαίναμε και πέρα. Και πηγαίναμε και μαζέναμε. Πληρώνατε για να τα πάρετε? Όχι, μη κορίτσια. Έτσι τα πέρα. Που πέφτανε κάτω.
Α, πέφταν κάτω και εμείς τα μαζεύαμε από εκεί. Ναι, ναι. Δεν έχω να πω τίποτα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Έχετε τίποτα να πείτε? Όχι. Εσείς? Έχετε μήπως να μας πείτε κάτι έτσι? Το τραγουδάκι μου πώς θα θυμηθείτε? Βρε, πώς το έλεγα το τραγουδάκι. Θα σπάω την πρώτη μου στη Βασιλική. Α, αυτό. Ήταν 5-6 Νταΐδες. Το ξέρετε? Μπορείτε να μας το τραγουδήσετε λίγο? Αχ, τώρα εγώ φωνή δεν έχω ωραία φωνή. Ωραία! Ήτανε 5-6 Νταΐδες, πήραμε... Το τραγουδήσαμε, δεν πειράζει. Πώς το είπατε, βρε? Πού τι έχει? Τώρα την Αναστασία μου το έλεγα θα το θυμόταν, γιατί στο τραγουδούσα αυτό. Λέγαμε να κάνει τραγούδια, τώρα ούτε τα θυμάμαι. Και στο σχολείο μας μαθαίναν τραγούδια, δεν τα θυμάμαι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.